είναι ένα μάτσο ο νικητής ο οποίος περνάει στον τελικό, θα πούμε, της φάσης και θα βρει αντιμέτωπο τον Πανελευσυνιακό. Ένα μάτς σήμερα αντιμέτωπο με τον Κισαμικό. Οι δύο ομάδες θα συναντηθούν και την επόμενη αγωνιστική στο πλαίσιο του πρωταθλήματος. Κισαμικός, μια νέα ομάδα, Δημήτρη, ανέβηκε φέτος στη ΓΑΜΑ Εθνική. Πρώτα βήματα. Στόχος δεν είναι η άνοδος, όπως μας τόνιζαν οι άνθρωποι της ομάδας. Είναι η καθιέρωση. Και είναι το σουτ out. Ήταν το πρώτο σουτ, αξιόλογο θα η λέγαμε. Η πρώτη καλή φάση του αγώνα. Θα ξαναβγάλει με βαθιά μπαλιά στον παραλή και αυτός απευθείας, αλλά χωρίς να... Έγινε το λάθος από τον Δημητρίου. Η μπάλα κόντραρε στον Παραλίκη. Προσπαθούν να βγάλουν επίθεση. Πήγαν τρεις παίκτες πάνω του. Γίνεται το για λάθος. Να καλύψουν. Γίνεται το λάθος. Διαφορετική κίνηση. Κάνει κάποιες διορθώσεις, αλλά όχι κάτι πάνω. Όπα, έγινε το λάθος. Από τον Καρβουνιάρη. Ο Εσόνο θα κρατήσει την μπάλα. Θα περάσει. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία φάση για τον Κισαμικό. Στο 31ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Αγκουέμ πέρασε πολύ ωραία μπροστά στον Χατζηλιώντα. Ευκαιρία για τον Ιωνικό. Χάνεται όμως. Χάνεται όμως από τον Περνιδάκη σε ένα νέο μεγάλο τετατέτ. Στο 41ο λεπτό ο Ρίτσος θα σώσει την ομάδα του. Θα εκτελεστεί χωρίς πάσα αμέσως. Έγινε η προβολή από τον Παπασπύρο, αλλά θα διώξει πάρα πολύ ωραία ο Ρίζος. Πολύ καλή φάση. Τρίτη πολύ καλή φάση για τον Ιωνικό. Στο 50. Ήταν η τρίτη καλή φάση για τον Ιωνικό. Ο Παπασπύρος προωθήθηκε πολύ ωραία. Είναι ορθόδοξος ο τρόπος. Είναι υποχρεωμένος να ψάξει τον γκολ με κάθε τρόπο πλέον. Παπασπύρος θα βγάλει πολύ ωραία για τον Μπεκατόρο. Σου του Μπεκατόρου, αλλά ο Ρίζος σε ακόμα μια σωστή τοποθέτηση. Ο Εσόνο θα περάσει πολύ ωραία στον Κουμπρόγλου. Θα γίνει η σέντρα, αλλά ο Καλτσιούνης δεν μπόρεσε να κάνει την προβολή, δεν βρήκε την μπάλα. Αν την έβρισκε την μπάλα, πιστεύω ότι ήταν επικίνδυνα τα πράγματα. Γίνεται το δυνατό σουτ από τον Χατζηλιώντα, κοντράρει και έχουμε το πρώτο κόρνερ. Αλλάζουν σωστά την μπάλα οι παίκτες του Κισαμικού. Και μάλιστα θα την κρατήσει. Θα κερδίσει το φάουλ, όχι θα το κερδίσει το φάουλ. Θα κλέψουν οι παίκτες του Ιωνικού, προσπαθώντας να βρουν τον Περνιδάκη. Ο Περνιδάκης θα κερδίσει τη μονομαχία και με ένα εξαιρετικό. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ιωνικό. Πολύ μεγάλη μεγαλύτερη ευκαιρία. Φάση στο μάτς. Στο μάτς, στο 82ο λεπτό της αναμέτρησης. Εξαιρετική έμπνευση και εκτέλεση, θα έλεγα, παρά το γεγονός ότι πέρασε μόλις out. Λοιπόν, ο Δημητρίου, όχι, ο Χρυσάφης τελικά. Θα προσπαθήσει με απευθείας εκτέλεση. Εξαιρετική επέμβαση. Εξαιρετική επέμβαση από το Ρίζο. Ακόμα μία επέμβαση λοιπόν. Ο Χρυσάφης λοιπόν στο 9ο λεπτό της παράτασης θα κάνει τη σέντρα. Θα υπάρχει αναταραχή και γκολ! Και γκολ για τον Ιωνικό. Γκολ για τον Ιωνικό στο 9ο λεπτό της παράτασης. Αν δεν κάνω λάθος, είναι από τον Καμβίση, έτσι. Έγινε το στημένο, αδράνεια στην άμυνα του Κισαμικού. Πολλοίς κόσμος και ο Καμβίσης. Ναι, είναι ο Καμβίσης. Είναι ο Καμβίσης ο οποίος ψύγρεμα από κοντά δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδραση στον Ρίζο. Το φάουλ βέβαια ετοιμάζεται να το εκτελέσει ο Εκουέρ με σουτ. Κακό σουτ. Η μπάλα θα περάσει out. Ο Μπεκατόρος ο οποίος κρατάει και θα δώσει πολύ ωραία στον Χρυσάφη. Ο Χρυσάφης έξω από την περιοχή. Πολύ καλό σουτ έξω από την περιοχή. Ναι. Είμαστε στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Τελευταία προσπάθεια των επεκτών του Κισαμικού. Παραλίκης. Και τι υπάρχει, έχει δώσει. Όχι, υπάρχει offside. Υπάρχει offside. Διαμαρτύρονται οι παίκτες. Διαμαρτύρονται, αλλά η σημαία έχει σηκωθεί από πολύ νωρίς. Ψυχραιμία πάντως βλέπουμε. Είναι ό,τι σημαντικό για να κρατήσουν χωρίς νεύρα το μάτς. Νομίζω πάντως ότι και ο διαιτητής κνεύει. Υπάρχουν νεύρα ανάμεσα στον Παραλίκη. Όχι, τώρα όχι, γιατί να χαλάσει τώρα το μάτς. Γιατί να χαλάσει το μάτς. Ο Παραλίκης με τον Ατματζίδη. Ελπίζουμε όμως να τελειώσει εδώ πέρα αυτό το πράγμα. Δεν είναι. Έχουν μπει και οι ψυχραιμότεροι, κρατάνε. Ήταν ένα παιχνίδι, πιστεύω, από τα λίγα που από τις λίγες ομάδες που ήρθαν εδώ μέσα στην Νεάπολη να παίξουν ποδόσφαιρο. Να αξίζουν συγχαρητήρια στον Κισαμικό γιατί δεν κλείστηκε και προσπάθησε να παίξει ποδόσφαιρο. Αυτό μας βοήθησε. Είδαμε ότι ήταν ένα παιχνίδι που είχε ρυθμό. Συνήθως τα παιχνίδια κυπέλου δεν κυνηγά στο σκορ από την αρχή. Ξέρουμε ότι
Όποιος βάλει τον γκολ θα προκριθεί. Κοιτάξαμε λίγο περισσότερο την άμυνά μας. Ήμασταν πολύ καλοί σε αυτό το σημείο. Προσπαθήσαμε, είχαμε αρκετές ευκαιρίες στην κανονική διάρκεια του αγώνα να περάσουμε ένα γκολ. Δεν τα καταφέραμε, τουλάχιστον το περάσαμε στην παράταση και διασφαλίσαμε αυτό το σκορ.